Κατερίνα, να ανέβω ή να κατέβεις? Θα κατέβω. Έλα. Εγώ ανέβαινα κιόλας, δεν έχω πρόβλημα. Έλα. Ωραία. Λοιπόν, ωραίο το κορίτσι σου σήμερα, Δέσποινα, ε. Κατερινιό μου, τάσπασες. Κουκλάρα, τάσπασε. Δηλαδή, η Κατερίνα, πραγματικά, ήσουν πάρα πολύ καλή, καλύτερη από την πρόβα, ενώ την περασμένη εβδομάδα... Περασμένη εβδομάδα ήμασταν καλύτεροι στην πρόβα. Αλλά αυτή τη φορά ήσουν πραγματικά συγκλονιστική. Η Κατερίνα είναι ένα κορίτσι πραγματικά έτοιμο, έτοιμο να βγει αύριο στη δισκογραφία. Είσαι έτοιμη. Έχει ένα σύνολο στοιχείων που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν μιλάω για την εμφάνιση, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Έχει κάτι στα μάτια της που το εκπέμπει και εμένα μου αρέσει. Δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Τελευταία σου κορώνα, ήσουν φοβερή. Η ενδυματολογική επιλογή αυτή μου αρέσει περισσότερο από τις περασμένες εβδομάδες, στην οποία δεν με βρήκε πολύ σύμφωνη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπράβο, Κατερίνα μου! Μπράβο. Μπράβο. Έλα, Αντώνη. Λοιπόν, Κατερίνα μου, καταρχήν να σου πω ένα μεγάλο μπράβο κι εγώ. Είσαι Βέρα Σαλονικιά, το είδα έτσι από την ώρα που, έτσι από τον τρόπο που εκφράστηκες. Κορώνα, έτσι, αυτό είναι μόνο Θεσσαλονίκη. Μόνο Θεσσαλονίκη βγάζει τέτοιες κορώνες. Αλλά εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ έχω παρατηρήσει σε ένα, αυτό όλο που είδα τώρα, καταρχήν ήταν άψογο, ότι το έχεις και στην υποκριτική. Δηλαδή μπορείς να γίνεις και μια ηθοποιός πολύ καλή, ενώ δηλαδή παίζεις πολύ καλά με την έκφρασή σου, με το σώμα σου, με το πώς εκφράζεται το σώμα σου όταν τραγουδάς. Ήσουν σήμερα άψογη. Τώρα μακάρι να σου ψηφίσει Θεσσαλονίκη. Άμα ψηφίσει Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζεται κανέναν άλλο, να ξέρει. Μόνο Θεσσαλονίκη να ψηφίσει, τίποτα άλλο. Λοιπόν. Καλή συνέχεια να έχει αγάπη μου και μακάρι να μείνει στο παιχνίδι και να συνεχίσει. Λέγε, Μιχάλη. Η Κατερίνα σήμερα ήταν σίγουρα, απέδειξε ότι είναι καλό κάποιες στιγμές να δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά και ας κάνουν ένα μικρό λάθος, γιατί όταν πιστεύουμε σε κάποια παιδιά βγαίνουν και δικαιώνουν τον coach τους. Σήμερα νομίζω ότι σε σχέση με την προηγούμενη φορά δικαίωσε τη Δέσποινα, καλά έκανε και σε έσωσε, δεν θυμάμαι, η Δέσποινα νομίζω σε έσωσε, ναι, στο προηγούμενο live, γιατί σήμερα είδαμε μια πολύ εντυπωσιακή παρουσία, πολύ ωραία φωνή, δεν έκανες χορευτικά, οπότε σε βοήθησε ακριβώς να δώσεις βάση στη φωνή σου. Πάτησε και είδα, και είδα την Κατερίνα που είδα στις blind και με έχει εντυπωσιάσει, την είδα και σήμερα και χάρηκα πάρα πολύ. Μπράβο σου, κορίτσι. Έλα, Μελίνα. Η Κατερίνα δεν ήταν η που φορούσε το που λέγαμε τσιτάχ, Κατερίνα? Δεν ήταν που φορούσε ένα animal print? Όχι, δεν φορούσε. Δεν έχει φορέσει η Κατερίνα animal print. Sorry, νομίζω τώρα. Ιωάννα, συγγνώμη. Τέλος πάντων, εντάξει. Μαύρος πάνθυρας ήταν. Η Κατερίνα είναι μια ροκού, 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 ροκ τελείως. Είσαι ροκού, με το ροκ όμως δεν δουλέψεις, εκεί σε μένα. Λοιπόν, η Κατερίνα ήταν υπέροχη σήμερα. Είναι όντως, έχει όντως μια πολύ, έχει ένα πολύ όμορφο πρόσωπο και όντως της πάει υποκριτική. Θα μου άρεσε, δηλαδή, έχεις ένα ταλέντο, είσαι πολύ μικρή και έχεις ένα ταλέντο, ήσουν υπέροχη σήμερα. Μ' άρεσε και εμένα περισσότερο από την προηγούμενη φορά που είχες πάρα πολλά στο κεφάλι σου και χαίρομαι που σε έσυξε η Δέσποινα. Είναι καθόλου εύκολο το να χορεύσει ένα τραγουδάς όπου κάνει Δέσποινα τόσα χρόνια, έτσι. Ακριβώς. Βλέπεις, γιατί έτσι, τα βλέπουν και ο Μιχάλης όταν κάνει τις χορογραφίες. Δεν είναι εύκολο, όχι. Έτσι, είναι εύκολο. Τα βλέπεις τώρα. Εγώ ξέρω, Μελίνα. Εσύ κυρίως, ρε, εσύ, Μιχάλη μου, πολύ ζωρή, δηλαδή. Κατερίνα, εγώ σε νιώθω πολύ ροκού, ρε παιδί μου. Νιώθω είσαι Σαλονικιά ροκού. Μπράβο. Και rockstar, ναι. Μια χαρά. Το έχει, έχει το star quality. Είναι στα ρούμπα. Λοιπόν, αν θέλετε αυτή στα ρούμπα που λέει και ο Αντώνης να περάσει απευθείας στον ημιτελικό, στηρίξτε την, ξέρετε εσείς πώς. Πάρα πολύ ωραία, βλέπετε την καρτούλα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ.